καλωσορίσουμε στο ΠΑΟΚ. Bienvenido. Μέσα σε ένα διήμερο τα έκανε όλα μαζί. Προπονήσεις, φιλικό. Treinos, το πρώτο πράγμα που έχει στο μυαλό του. Qual é a primeira coisa que passa na cabeça? Temos que aprender rápido. Acima de tudo, bom jogo para começar a fazer escolhas. Εντάξει, πρέπει να μάθουμε όσο δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα και πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε τις επιλογές μας. Τι ήθελε να δει σήμερα και τι τελικά είδε από το παιχνίδι με την Alkmaar. Ήταν του, ο κρίκος σινιόρ queria ver nesse jogo e afinal o que que o senhor viu nesse jogo? Não, mesmo jogos amigáveis nós queremos ganhar sempre. Πρώτα-πρώτα, ακόμα και στα φιλικά παιχνίδια θέλουμε να κερδίσουμε. E portanto o resultado para nós conta sempre mesmo em jogos amigáveis. Οπότε για μας το αποτέλεσμα, παρόλο που είναι φιλικό, μετράει. Mas também entendo, o nosso adversário já está com uma fase bem adiantada da época. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι η Alkmaar ήταν σε προχωρημένο επίπεδο όσον αφορά την προετοιμασία της. E portanto nós vamos fazer o nosso caminho, seguro daquilo que queremos fazer. Και εμείς θα συνεχίσουμε με το δικό μας δρόμο, έχοντας πεποίθηση ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Ainda é muito cedo para vermos as nossas ideias. Είναι αρκετά νωρίς ακόμα για να δούμε τις συγκεκριμένες ιδέες που θέλω να εφαρμόσω. Mas o mais importante agora é, dentro deste grupo de trabalho, ver a capacidade que eles têm, que é muita. Καθώς το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι κυρίως να δούμε τους ποδοσφαιριστές, να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητές τους, που σίγουρα έχουν πολλές. Sabemos que temos jogadores importantes lesionados. Ξέρουμε ότι έχουμε δυστυχώς κάποιους σημαντικούς ποδοσφαιριστές τραυματισμένους. Sobretudo no meio campo. Κυρίως στο χώρο του κέντρου. E portanto temos de dar a oportunidade a todos de se poderem mostrar, porque queremos o mais rápido possível fechar este grupo. Οπότε πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες σε όλους τους ποδοσφαιριστές να δείξουν τι μπορούν να κάνουν για να μπορέσουμε μετά να δούμε πώς θα κινηθούμε και να κλείσουμε όσο δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα το roster της ομάδας. Este estágio, a verdade é que tem jogos muito seguidos, não dá para treinar, dá só para jogar e vai ser bom para mim para poder ver os jogadores. Και για μένα είναι καλό ότι αυτή η προετοιμασία έχει αρκετά φιλικά και όχι τόσο πολλές προπονήσεις, γιατί αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να δω τους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, στο παιχνίδι, για να μπορέσω να πάρω τελικά τις αποφάσεις. Mas gostei da entrega dos jogadores e portanto vamos seguir o nosso trabalho. Αλλά γενικά μου άρεσε όλη η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, η διάθεση που δείξανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό μου δίνει έτσι θετικά σημάδια και σινιάλα για το μέλλον. ΠΑΟΚ έχει τραυματίσει τον Μαουρίτσιο, έχουν φύγει δύο παίκτες από τον κορμό στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Βέρμπλουμ είναι τραυματίας. Χρειάζεται να δει και άλλα παιχνίδια για να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα ότι πρέπει να έχουν πάρει κάποια κεντρικά χαφ ή θα γίνει πιο άμεσα, τουλάχιστον μία κίνηση. Eu gosto de dar a oportunidade aos que temos, temos que olhar primeiro para dentro, ver aquilo que temos, potenciar e depois perceber se é preciso ou não. Contratar jogadores. Εντάξει, όπως είπαμε και πριν, πρώτα-πρώτα πρέπει να δούμε τους ποδοσφαιριστές που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας, τι μπορούν να δώσουν αυτοί, δηλαδή να κοιτάξουμε μέσα στον ίδιο το σύλλογο και από εκεί πέρα θα κάνουμε τις σωστές αξιολογήσεις και θα δούμε τι κινήσεις πρέπει να γίνουν. E vamos dar a oportunidade dos que aqui estão de se poderem mostrar nestes jogos. Και αυτό κάνουμε με αυτά τα παιχνίδια τώρα, τα φιλικά που θα έχουμε τα συνεχόμενα, θα δώσουμε τις ευκαιρίες σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Τι μπορεί να σημαίνει μια αλλαγή σχηματισμού σε μια ομάδα, αν πράγματι μιλάμε πλέον καθαρά για 4-4-2 και αν αυτό είναι μια άλλη φιλοσοφία, ή είναι πιο εύκολο να τα αποκριθεί ο ΠΑΟΚ? Portanto, desde o momento que se calhar vamos ter uma mudança de sistema, vamos jogar mais em 4-4-2, se isso o senhor acha que é fácil ou difícil para os jogadores do PAOK adaptar, e se é essa a nova realidade do PAOK? É fácil porque os jogadores do PAOK são bons jogadores inteligentes, mas como disse, este é o nosso primeiro jogo da pré-época, jogamos com uma equipa que está numa fase muito adiantada, mas temos que ter nesta fase paciência, porque as ideias têm que ser implementadas e demoram o seu tempo, mas seguramente no próximo jogo estaremos melhores, isso podem ter a certeza. Νομίζω ότι είναι εύκολο, γιατί μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που έχουν πολύ καλό επίπεδο, όχι μόνο ποδοσφαιρικό αλλά και νοητικό, δηλαδή μπορούν εύκολα να καταλάβουν αυτά τα οποία τους ζητάμε. Από εκεί και πέρα βέβαια θα πρέπει να δοθεί χρόνος, μιας και μιλάμε για καινούργιες ιδέες που θα πρέπει να τις κατανοήσουν οι ποδοσφαιριστές όλοι μαζί, να κινηθούμε σε αυτό το ομαδικό κομμάτι. Ωστόσο, είμαι σίγουρος μάλλον ότι στο επόμενο παιχνίδι θα παρουσιαστούμε και θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Από τη μία υπάρχει αυτό το κομμάτι του σκαναρίσματος των παικτών, δηλαδή
ποιοι πραγματικά μπορούν να προσφέρουν. Από την άλλη, αυτό που ρώτησε ο Δημήτρης προηγουμένως, ότι προσπαθεί να αλλάξει σχηματισμό. Όλα αυτά μαζί προλαβαίνει να τα κάνει και παράλληλα να είναι έτοιμος και για το Champions League. Το πρώτο λόγο είναι ότι είναι ένα ζωγαδό. Segundo, há claro essas novas ideias que o senhor tem de quer implementar na equipa, mas temos tempo para fazer tudo isso porque sabemos que o nosso objetivo é em um mês. Sim, é verdade. Este estágio tem uma série de jogos seguidos que é difícil treinar em termos de grande intensidade porque são jogos muito curtos. Temos jogos muito seguidos. Pragmati, e a aliança é que, επειδή υπάρχουν συνεχόμενα φιλικά, οι προπονήσεις δεν μπορούν να έχουν μεγάλη ένταση γιατί μετά δεν θα μπορέσουμε να έχουμε την ένταση που θέλουμε στα φιλικά. E vamos ter que treinar no jogo. Και αναγκαστικά ουσιαστικά θα πρέπει να προπονηθούμε μέσα από τον αγώνα. E a verdade de hoje é esta: não gostei do resultado. Και η αλήθεια για το σημερινό φιλικό είναι η εξής: ότι δεν μου άρεσε το αποτέλεσμα. Σίγουραμente que os jogadores também não, porque estão habituados a ganhar. Και είμαι σίγουρος ότι και οι ποδοσφαιριστές το ίδιο νιώθουν, γιατί και αυτοί έχουν το συνήθειο της νίκης. Mas fizemos coisas também interessantes que vamos analisar amanhã todos juntos. Αλλά νομίζω ότι δείξαμε μάλλον και ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα τα αναλύσουμε αύριο όλοι μαζί. E seguir o nosso trabalho. Και θα συνεχίσουμε την δουλειά μας. Focados no nosso processo. Συγκεντρωμένοι βέβαια και στην πορεία που θα ακολουθήσουμε. E quando isso acontece, os resultados aparecem. Αλλά και στο στόχο μας. Και αν το κάνουμε αυτό, πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα έρθουν. Επειδή κοιτούσαμε πως έπαιζε στην Πλάνκα, χρησιμοποιούσε δύο striker, εδώ τώρα δεν έχει αρκετού striker. Αν υπολογίζει σαν second striker τον Στόχ και τον Μπέλκα και ή αν θα ζητήσει τέλος πάντων κάποιο συνδεχόμενο. Sim, portanto, desde o momento que o Braga, o senhor muitas vezes jogava com 10 avançados e desde o momento que o Pauk nesse momento não tem avançados naturais, podemos dizer, se o senhor conta também nessa posição de segundo avançado, o Stoch, o Pelkas. Eu não sou um treinador que se agarra a um sistema. Καταρχάς, δεν είμαι ένας προπονητής ο οποίος μπαίνει κολλημένος σε ένα σύστημα. Eu sou um jogador que se agarra à qualidade dos jogadores. Είμαι ένας προπονητής που βλέπει καταρχάς την ποιότητα των ποδοσφαιριστών. E tirar deles o máximo potencial que têm. Και θα προσπαθήσει από τους ποδοσφαιριστές που έχει να βγάλει τον καλύτερο του σε αυτό σε καλύτερες δυνατές θέσεις. E estes jogos vão servir para perceber quais são os jogadores que me podem dar o máximo rendimento. Nas posições que o podem fazer. Και αυτά τα παιχνίδια ουσιαστικά έχουν αυτό το ρόλο, δηλαδή να προσπαθήσω να βρω εγώ ο κάθε ποδοσφαιριστής που κουμπώνει, ας το πούμε έτσι, καλύτερα. O sistema não é cristalizado por mim. Οπότε το σύστημα για μένα δεν λέει κάτι συγκεκριμένο. Βλέπει η διάθεση, είναι πρώτα συμπεράσματα. Υπάρχει κάτι που το προβληματίζει, η πίεση του χρόνου, ένα κενό στην άμυνα, κάτι συγκεκριμένο που από την αρχή φάνηκε να μην το κουμπώνει καλά. Sim, portanto, o senhor estava à entrega, estava à disponibilidade. Se fica preocupado, podemos dizer, em algum aspecto, pode ser em termos, não sei, de algum posicionamento que não gostou, ou alguma coisa tática que não gostou, alguma coisa. Eu entendo a expectativa, mas temos apenas um jogo e três treinos. E como disse, este estágio vai servir sobretudo para avaliar e os jogadores, sobretudo para as posições dos jogadores que temos lesionados, que são peças fundamentais naquilo que foi a dinâmica da equipa nos últimos anos. Εντάξει, καταλαβαίνω την ερώτηση. Ωστόσο, επειδή μιλάμε τώρα για ουσιαστικά μόνο τρεις προπονήσεις και έναν αγώνα, εμείς κυρίως αυτή τη στιγμή μένουμε πιο συγκεντρωμένοι στη σωστή αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών, πόσο μάλλον από τη στιγμή που δεν μπορούμε να υπολογίζουμε πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι τραυματίες και οι οποίοι προσφέρουν πάρα πολλά στην δυναμική της ομάδας. Οπότε αυτή τη στιγμή περισσότερο αξιολογούμε ποδοσφαιριστές και ρόλους που μπορεί να πάρει ο καθένας από αυτούς και από εκεί και πέρα μετά θα έχουμε χρόνο και για όλα τα υπόλοιπα. Δεν μας είπε πώς επέλεξε τον Πάουκ, μάλλον. Ναι. Αυτό, επειδή ήρθε, είναι η πρώτη φορά που μιλάει, πώς πήρε την τελική απόφαση να επιλέξει τον Πάουκ. Portanto, desde o momento que é a primeira vez que o senhor fala com a imprensa, como é que então foi decidido, como é que o senhor decidiu vir aqui no Pauk? A grandeza do clube, eu já o disse, a ambição do clube, o desejo do clube, o meu desejo também. A ambição de ganhar combina perfeitamente entre mim e este clube, portanto agora é juntos, seguramente que seremos mais fortes. E para acabar, quer dizer que estes jogos nestes estágios exatamente servem para poder fazer depois as melhores escolhas. É que se καταρχάς το μεγαλείο του συλλόγου, το γεγονός δηλαδή ότι είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει τη φιλοδοξία συνέχεια να κερδίζει, να κατακτάει τρόπαια, αυτό είναι κάτι που και εμένα με εκφράζει ως προπονητή. Ο τρόπος με τον οποίο με προσεγγίσατε ήταν επίσης πάρα πολύ καθοριστικός παράγοντας και το πόσο πολύ δείξαν ότι με θέλουν και νομίζω ότι δεν το σκέφτηκα, ας το πούμε έτσι, δεύτερη στιγμή. Πλέον βρίσκομαι εδώ πέρα, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και όπως είπαμε και πιο πριν, αυτή τη στιγμή στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, κυρίως αυτό που κοιτάμε είναι η αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών. Και από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα
θα έρθουν. Η αγκρατσία τα μάια ως νόσους αδέψους και στιβέραμε. Και βέβαια θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους οπαδούς μας, οι οποίοι ακόμα και εδώ πέρα βρεθήκαν και στηρίξαν την ομάδα. Obrigado.